Προσκεκλημένη μας, για σας που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, η κυρία Ρένα Παυλάκη, είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό του κύριου Γιώργου Χατζημάρκου, όπως λέγατε, μπροστά το Νότιο Αιγαίο. Όπως λέγαμε δηλαδή, όπως ήταν η Δημοτική Παράταξη, η Ρόδος μπροστά το Νότιο Αιγαίο. Ναι. Για μίλησέ μου λίγο για την παράταξη. Λοιπόν, η παράταξη συγκροτείται αυτή την ώρα, ναι. Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Την αποκαλούμε, όχι παράταξη, ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση είναι επί της ουσίας αυτό το οποίο γίνεται. Συγκροτείται από ανθρώπους από όλο το κομματικό φάσμα, που υπάρχει μια συναντήληψη τέλος πάντων στον τρόπο λειτουργίας, ανακοινώνονται σταδιακά και αυτό γίνεται με επιλογή του κυρίου Χατζημάρκου ακριβώς για να δοθεί χρόνος στον κόσμο να τις εμπεδώσει αυτές τις παρουσίες, τους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή να έχει το χρόνο η τοπική κοινωνία να γνωρίσει, να ακούσει, να πληροφορηθεί, να έχει δηλαδή ο κάθε υποψήφιος το χρόνο που του αναλογεί, γιατί όταν γίνονται μαζικές παρουσιάσεις παρατάξεων, πολύ πιθανό να περάσει κατά κάποιον τρόπο απαρατήρητο για κάποιους ανθρώπους ίσως η συμμετοχή τους. Υπάρχει ένα καλό κλίμα γενικά. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα και στις Κυκλάδες. Ειδικά αυτό έγινε αντιληπτό από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε και το όνομα του χωρικού, αντιπεριφερειάρχη και του κυρίου Γιώργου Λονταρίτη. Φαρμακοποιός και αθλητικός παράγοντας στο βόλεϊ ο κύριος Λονταρίτης. Γενικώς υπάρχει μια καλή. Εγώ δεν είμαι υπερφύελη σε αυτό το θέμα, ακριβώς επειδή δεν έχω και εμπειρία εκλογών. Ξέρω όμως ότι η κάλπη είναι πάντα κάλπη. Δηλαδή δεν θα έλεγα ποτέ κάτι υπερβολικά αισιόδοξο ή υπερφύαλο ή ότι ναι, είμαστε μπροστά, προελάβουμε, παρελάβουμε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Υπάρχει μια διάθεση ανανέωσης του κόσμου για το πολιτικό προσωπικό της περιοχής. Δηλαδή τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω. Δηλαδή, ασχέτως το πώς μπορεί να τοποθετηθεί κανείς απέναντι στη σημερινή περιφερειακή αρχή και να αποτιμήσει θετικά ή αρνητικά το έργο της, γιατί σαφώς υπάρχουν και θετικά, υπάρχουν και αρνητικά μετά από τόσα χρόνια που βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι εκεί, η αίσθηση η οποία κυριαρχεί αυτή την ώρα είναι ότι φτάνει πια. Εγώ τουλάχιστον αυτό εισπράττω. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και σου λέει υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Δεν έχει κανείς την αποκλειστικότητα ούτε στη γνώση, ούτε στη διάθεση προσφοράς, ούτε στην αναζήτηση λύσεων για τον τόπο. Και αυτό νομίζω ότι είναι πρώτη φορά τόσο έντονο στην κοινωνία. Επίσης κάτι που διαπιστώνω είναι ότι η κοινωνία δεν θέλει κομματικό καπέλωμα. Δηλαδή, όταν ακούσει ότι κάποιο συνδυασμό ή κάτι τι γίνεται με τα κόμματα, αυτομάτως η πρώτη αντίδραση ανακλαστικά είναι. Ναι. Μαζεύεται πίσω. Γιατί είναι από λογικό. Από οποιοδήποτε κόμμα. Από οποιοδήποτε. Κυρίως βέβαια από τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης και είναι λογικό. Και είναι λογικό ότι μπορεί να εκφραστεί σε ένα βαθμό. Αυτό υπάρχει πάντα ως πιθανότητα να εκφραστεί ένα μέρος του κόσμου στις αυτοδιοικητικές κάλπες, να εκφράσει την αντίδρασή τους σε αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στη χώρα. Δεν το πιστεύω βέβαια ότι θα συμβεί σε μεγάλο βαθμό αυτό, γιατί τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή κάνουν εκλογές νομίζω τα ψηφοδέλτια. Έτσι, είναι τα πρόσωπα τι τραβάνε. Άρα, τη δεύτερη όσο πιο... όμως... Τη δεύτερη, ναι, είναι ένα ζήτημα. Τη δεύτερη Κυριακή. Ναι. Είναι γρίφος, είναι δύσκολες πάντως οι εκλογές. Είναι πολύ δύσκολες οι εκλογές, υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί. Οι συνδυασμοί είναι πολύ συλλεκτικοί, δηλαδή έχει ξεφύγει πια αυτό που λέγαμε ο αμυγός, πασοκικός, νεοδημοκρατικός ή οτιδήποτε άλλο συνδυασμός. Υπάρχουν στελέχη όλων των αποχρώσεων σε όλους τους συνδυασμούς. Ναι. Οπότε νομίζω ότι το να πει κανείς ότι κάνω σχέδια άσκηση στο μυαλό μου ανάλογα το ποιος θα πάει στο δεύτερο γύρο, τι θα γίνει. Νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να πέσει έξω. Οπότε εγώ δεν θα μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπω όμως ένα πολύ θετικό κλίμα. Να βάλουμε στη συζήτηση έναν έμπειρο άνθρωπο. Νέος άνθρωπος, αλλά έμπειρος από την ΚΟ. Είναι ο κύριος Δαβίδ Γιαρασκλής, ο οποίος είναι με τη δύναμη αλλαγής με τον Γιώργο Κήρυτση. Κύριε Γιαρασκλή, για αυτό το οποίο τονίζει αυτή την ώρα η κυρία Παυλάκη, που έχει να κάνει, ξέρετε, με την πολιτική χρειά πολλές φορές των υποψηφίων, συμφωνείτε ή όχι? Θα πρέπει τελικώς να είναι αποδεσμευμένο από κάθε κομματικό καπέλωμα ένα ψηφοδέλτιο? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην κυρία Παυλάκη. Για να σας ευχηθώ εκ των προτέρων καλή επιτυχία, θα έλεγα ότι είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια πολύ σοβαρή και αξιόλογη πορεία στον επαγγελματικό τους χώρο κατέρχονται στην πολιτική και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι ένας χώρος
κατεξοχήν στον οποίο μπορούμε πραγματικά να κάνουμε πράγματα και όχι απλώς να θεωρητικολογούμε. Συμφωνώ απόλυτα με την διαπίστωση της κυρίας Παυλάκη. Θα έλεγα επίσης ότι ίσως είναι ένα από τα καλά της, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι δεν είναι κακό να μηγέσει καλού. Ένα από τα καλά αυτής της κρίσης στην πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνία, είναι ότι πλέον έχουμε ξεφύγει πια από τα τετριμένα και τα γνωστά του παρελθόντος. Και εγώ πιστεύω πραγματικά ότι ο κόσμος πλέον θα κληθεί να αποφασίσει ψηφίζοντας αυτούς που θεωρεί ότι πρέπει να ψηφίσει με βάση κάποια κριτήρια που δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν, αλλά με την πορεία που έχει ο καθένας και το τι έχει επιδείξει ο καθένας πριν μπει στην πολιτική, στον χώρο στον οποίο είχε δραστηριοποιηθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτές τις εκλογές δεν χωρούν αναλύσεις του τύπου ο τάδε υποψήφιος τον στηρίζει τον τάδε κόμμα, επομένως αυτόν θα ψηφίσουν οι άλλοι που θα πάνε στο δεύτερο γύρο και γιατί δεν θέλουν τον άλλο ή οτιδήποτε έτσι άλλο. Αντιλαμβάνεστε θυμάστε λοιπόν που βγαίνανε τα κόμματα, που βγαίνανε παλιά τα κόμματα, κύριε Γερασκλή, θυμάστε που, που λέγανε ότι στο δεύτερο γύρο, ξέρω εγώ, εμείς θα στηρίξουμε τα ψηφοδέλτια που του τάδε κόμμα. Δηλαδή, μιλάμε τραγικά πράγματα. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν τραγικό τόσο και για τα κόμματα, αλλά και για την κοινωνία την ίδια και για τους πολίτες τους ίδιους, οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους, ας πούμε, δέσμιους σε ένα άρμα που ένας οδηγούσε μπροστά και απλώς οι υπόλοιποι ακολουθούσαν από πίσω. Αυτό πια δεν ισχύει και νομίζω ότι αυτό θα φέρει τεράστιες ανακατατάξεις και νέα δεδομένα και πιστεύω και θέλω να ελπίζω και αρκετά νέα και ικανά πρόσωπα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς είναι, πώς βλέπουμε τώρα, σε τι πορεία βρισκόμαστε, κύριε Γερασκλή? Να σας πω για τη δική μας την πορεία της δύναμης αλλαγής και του κύριου Κυρίτση που είναι επικεφαλής. Εμείς σας έχω πει και άλλες φορές, μου έχει δοθεί ευκαιρία από το σταθμό σας, να πω ότι από την 1η-1η του 2011, παρόλο που πολλοί ήλπιζαν ότι η παράταξη θα διαλυόταν επειδή έχασε τις εκλογές, συνεχίσαμε γιατί έχουμε κάποιες αρχές και κάποιες αξίες που δεν τις έχουμε αλλάξει. Δηλαδή θεωρούμε ότι μέσα από τη λειτουργία μας, την λειτουργία μας την καθημερινή μέσα στην κοινωνία, θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε προτάσεις διεξόδου στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η ΚΟΣ, όπως όλη η Ελλάδα, μέσα από τη λειτουργία αυτή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, βεβαίως με πολύ μεγαλύτερη ένταση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρουσιάζουμε συνεχώς νέους υποψηφίους, υποψηφίους που σας είπα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι άνθρωποι καταξιωμένοι στον χώρο τους πρώτα απ' όλα, τον επαγγελματικό, τον κοινωνικό, σε αυτόν που έχουν δραστηριοποιηθεί και θέλουμε αυτή την καταξίωση και την επιτυχία να τη μεταφέρουν και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Βεβαίως, καλό θα ήταν να υπήρχε και κάτι αντίστοιχο και από τις άλλες παρατάξεις που διεκδικούν το Δήμο της ΚΟΥ. Βεβαίως, εκείνες μέχρι στιγμής τουλάχιστον κινούνται σε άλλο, αν κάποιες κινούνται, κάποιες δεν κινούνται και καθόλου, σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Σε ποιες αναφέρεστε, κύριε Γερασκλή? Κοιτάξτε, από τη μια έχουμε τη Δημοτική Αρχή, η οποία όπως αντιλαμβάνεστε έχει και την ευθύνη που έχουν όλες οι Δημοτικές Αρχές αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο της λειτουργίας του Δήμου. Εκεί υπάρχει μια έτσι ακινησία πλήρης, ας πούμε, πέρα από κάποια, σε επίπεδο εκλογικό μιλάω, ακινησία πλήρης, έτσι. Δηλαδή έχουμε την δοκιμασμένη συνταγή των εγγενείων, των προεκλογικών και των εξαγγελιών και των δελτίων τύπου, αλλά αυτά νομίζω πια ότι δεν. Δηλαδή η ψευδεπίγραφη είναι η αισιοδοξία η οποία εμφανίζεται από πλευράς πλειοψηφίας? Κοιτάξτε, αν και η άποψή μου αντιλαμβάνεστε ότι εμένα θα είναι σχετικά υποκειμενική, αυτό που μπορεί να σας πει οποιοδήποτε από την ΚΟ, οποιοδήποτε τρίτος παρατηρητής, αντικειμενικός αν θέλετε, είναι ότι πραγματικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθίζηση σε επίπεδο πολιτικό της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης της Δημοτικής Αρχής και του κυρίου Καϊσιλίου Δημάρχου, ο οποίος αυτή την περίοδο φαίνεται να έχει να πελαγοδρομεί σε αρκετά επίπεδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η παράταξη, βλέπω και άλλες παρατάξεις καινούργιες ή και παλαιές, οι οποίες προσπαθούν να... Στον κύριο Παυλίδη αναφέρεστε τώρα? Κοιτάξτε, ο κύριος Παυλίδης έκανε μια ανακοίνωση τις προάλλες. Πιστεύω ότι είναι ένας έμπειρος πολιτικός. Βεβαίως είναι αυτό που είπαμε, το χαρακτηριστικό δεν το έχει. Δηλαδή το ότι υπήρχε μια καταξίωση άλλη πριν εκτός πολιτικής και έρχομαστε να μεταφέρουμε αυτό το καινούριο που χρειάζεται πλέον ο τόπος και η πολιτική αυτή την περίοδο. Πέρα λοιπόν από την ανακοίνωση του κυρίου Παυλίδη που θα είναι επικεφαλής ο ίδιος κτλ., τίποτα άλλο σε άλλο επίπεδο, ούτε καν το όνομα της παράταξης, ας πούμε, δεν γνωρίζουμε να φανταστείτε.
βεβαίως υποψήφιο. Καλά, νωρίς είναι, βέβαια. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, περιμένουμε να δούμε θέσεις και προτάσεις πάνω στις οποίες θα αντιπαρατεθούμε. Αυτό ακόμα δυστυχώς η μόνη παράταξη που έχει θέσεις και προτάσεις για τη λειτουργία του Δήμου της ΚΟ είναι η δύναμη αλλαγής. Κύριε Γερασκλή, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα, να ξαναγίνω λίγο δημοσιογράφος έτσι στην συζήτηση αυτή. Επί δική σας θητείας δημαρχιακής, τότε ήσασταν εσείς, η δική σας η παράταξη, Δημοτική Αρχή της ΚΟ, είχατε έντονα συγκρουσιακά χαρακτηριστικά. Κάτι που εμένα τουλάχιστον μου αρέσει, έτσι. Δηλαδή, εμένα είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, μου εκφράζει αυτή σαν αντίληψη και νομίζω ότι αν δεν υπάρξουν συγκρούσεις, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν τα κακώς κείμενα. Έτσι. Αυτό σας τύχησε τότε, εκλογικά. Σας τύχησε εκλογικά. Αυτό που θέλουμε να λέμε και πιστεύουμε είναι ότι όταν εμείς στην περίοδο εκείνη πιστεύαμε ότι σε αυτά που είχαμε να κάνουμε μπροστά μας είχαμε δίκιο, πραγματικά δεν υπολογίσαμε αυτό που λέμε όλοι πολιτικό κόστος και αυτό το πληρώσαμε. Να σας ρωτήσω λοιπόν τώρα το ερώτημά μου λοιπόν για να είναι πιο γενική, πιο σφαιρική απάντησή σας. Σήμερα μεσολάβησε άλλη μια δημαρχιακή θητεία. Θεωρείτε τελικά ότι αυτό που τότε το πληρώσατε, σήμερα αποκαθίσταται κατά κάποιον τρόπο? Δηλαδή ο κόσμος στην ΚΟ σήμερα τι λέει για εκείνη την περίοδο? Μήπως αυτό που ενόχλησε τότε, σήμερα με την απόσταση τη χρονική και με το αποτέλεσμα ουσιαστικά στην πράξη να φαίνεται, μήπως έχει εκτιμηθεί με καθυστέρηση? Προφανώς έχει εκτιμηθεί, αλλά από την άλλη την πλευρά έχει εκτιμηθεί και από εμάς ότι η αγωνία μας, το άγχος, αν θέλετε, του νεοφώτιστου στα πράγματα ή την προσπάθειά μας να κάνουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πάρα πολλά πράγματα, ίσως και εμείς υπερβάλαμε κάποιες φορές και αυτό το έχει αναγνωρίσει και ο κύριος Κυρίτσης. Αυτό που λέμε τώρα ότι είναι δεδομένο ότι πλέον χωρίς την κοινωνία και μαζί με την κοινωνία και τους φορείς που την εκπροσωπούν δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες αλλαγές. Πρέπει οι τομές και οι ρήξεις να προέλθουν μέσα από μια αγαστή συνεργασία, από μια συνεννόηση, μια διαβούλευση εξαντλητική, προκειμένου να πετύχουμε τους κοινούς στόχους που εμείς θέλουμε να τους ξεκαθαρίσουμε τώρα. Να είναι οι στόχοι ξεκάθαροι της κάθε παράταξης σε συνδυασμό με τα θέλω και τις επιλογές της κοινωνίας, προκειμένου την επόμενη περίοδο, την 1η Σεπτεμβρίου δηλαδή του 2014, όποια δημοτική αρχή είναι στον αναλάβει τις τύχες διοίκησης του Δήμου, να κάνει αυτά που έχει δεσμευτεί στους πολίτες. Αυτό είναι το πιο καλό που μπορεί να γίνει σε μια προεκλογική περίοδο. Εμείς θα το προσπαθούμε μέχρι και την τελευταία ημέρα των εκλογών. Ελπίζω ότι και άλλες παρατάξεις θα ακολουθήσουν. Να είστε καλά, κύριε Γερασλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, γεια σας. Χαρήκαμε. Τώρα, Αρένα, αύριο ας πούμε ότι είναι επιθυμία των πολιτών του Νοτιού Αιγαίου να είστε εσείς η Περιφερειακή Αρχή. Νομίζω πως θα το ζήσει το Πετσί σου αυτό το πράγμα. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Ναι. Και δράση υπάρχει εκεί που υπάρχει η διάθεση να γίνει κάτι. Έτσι. Είναι βέβαιο ότι όταν δεν κάνεις τίποτα. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, δεν τρέχει τίποτα. Είναι όμως αυτός τώρα ο τρόπος? Όχι, δεν είναι, προφανώς τώρα, και δεν είναι. Στην περίπτωση αυτή που με τον Γιώργο τον Κυρίτση, νομίζω ότι έτσι όπως το έβαλες, σωστό ήταν, αλλά υπήρχε και ένα άλλο στοιχείο για το οποίο έκανε αυτοκριτική κάποια στιγμή ο Γιώργος. Η βιασύνη με την οποία πήγα να κάνω. Και ο τρόπος, η συμπεριφορά του. Ναι. Που αν θέλετε, είναι ένας άνθρωπος που βγάζει ένα αυθορμητισμό. Έτσι. Πολλές φορές αυτός ο αυθορμητισμός δημιουργεί πρόβλημα. Ναι. Δημιουργεί πρόβλημα. Και ειδικά στις μικρές κοινωνίες, ας πούμε, το ζει αμέσως, το εισπράττει ο πολίτης. Δηλαδή, ο Καμίνης μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που μπορεί, ξέρω εγώ, να περνά από δίπλα σου και να παθαίνει ασφυξία. Ναι. Όμως δεν θα περάσει από δίπλα σου, γιατί δεν θα το συναντήσει εύκολα σε 5 εκατομμύρια πληθυσμό. Στην ΚΟ όμως θα το βλέπεις κάθε μέρα το δήμαρχο. Εγώ πάνω σε αυτό θα έλεγα το εξής, ότι κάποια στιγμή ο κόσμος, οι άνθρωποι θα πρέπει να εκτιμήσουν περισσότερο από το χτύπημα στην πλάτη. Να εκτιμήσουν την αυθεντικότητα. Είτε αυτό τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει. Ναι. Δηλαδή, ας σκεφτούν λιγάκι. Υπάρχει προϊστορία. Όλοι έχουμε βιώσει πράγματα και καταστάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Πολιτικά πρόσωπα και συμπεριφορές πολιτικές και παραπολιτικές. Ας δούμε αλλά, λοιπόν. Πρόσθε, ο Καΐσελης όμως, το παρελθόν του, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν καλό. Εγώ θυμάμαι ότι ο Καΐσελης μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν ένας εκ των αναμορφωτών της ΚΟ. Ναι. Αλλά πέρασαν πια πολλά χρόνια. Όχι, άλλο πράγμα λέω. Σήμερα, εγώ πώς το αντιλαμβάνομαι. Σήμερα ο κύριος Καϊσαλής δεν έχει καμία σχέση με εκείνο τον Καϊσαλή.
Εντάξει, είναι και κάποια ηλικία ο άνθρωπος, ο Θεός να τον έχει καλά, δεν λέω. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, πολλά χρόνια έτσι πια. Και είναι στο ίδιο πόστο. Ναι. Δεν είναι ότι έφυγα από εδώ, πήγα εκεί, πήγα ναι, παραπέρα, οπότε ανανεώνεσαι. Ναι. Όταν ασχολείσαι κάθε μέρα με το ίδιο πράγμα, εσύ κάνεις μία ώρα ραδιόφωνο και έχεις καταχωθεί, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί αναγκάζεσαι κάθε μέρα να επαναλαμβάνεις. Όχι, και κουράζεις. Λοιπόν. Κουράζεις. Έτσι, και κουράζεις και κουράζεσαι. Ή και αν δεν κουραστείς ο ίδιος, κουράζεις. Αύριο τον θα κόσμο, το δεις. Θα έτσι το δεις στην πράξη αυτό. Ναι, το πράγμα. Εγώ λοιπόν δύο παρατηρήσεις πάνω σε αυτά. Γιατί ουσιαστικά είναι το ίδιο. Είναι δύο διαφορετικές όψεις του ιδίου νομίσματος. Εγώ αναφέρθηκα καταρχήν στη συμπεριφορά, αυτό που φαίνεται προς τα έξω. Διότι άνθρωποι με ταμπεραμέντο, η αλήθεια είναι ότι παρεξηγούνται πάρα πολύ εύκολα από τον κόσμο. Μπράβο, ο κόσμος θέλει πιο βατές καταστάσεις. Έτσι. Του αρέσει και εσύ να τον κολακεύουν. Εσύ γιατί σκανδάλισες αυτούς που ναι, ακούσαν, μόλις τους άκουσαν τη Παυλάκη Διακίδη, αμέσως πήγαν ναι, στα κάγκελα. Γιατί τους φυροκόπω. Γιατί δεν είσαι άνθρωπος που κλείνει το στόμα. Δεν το κλείνω το γιατί στόμα μου. Ναι. Γιατί έτσι, το έχει, θα το πει τελείω. Και αύριο πρέπει να το κάνεις, θα το κάνεις, δεν θα υπολογίσεις. Θα το κάνω βεβαίως, γιατί αυτή είμαι και αν δεν το κάνω θα φανεί ότι δεν είμαι εγώ. Χαρίς. Ότι υποκρίνομαι κάτι που δεν είμαι. Εσύ θα κοιτάξεις το συμφέρον των πολιτών και δεν θα ναι, κοιτάξεις αν θίγονται 5-10 έτσι, οι οποίοι θα λοιπόν, αναλυθούν. Το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό είπα ότι ο κόσμος πρέπει να αναλογιστεί τελικώς πότε βγαίνει ωφελημένος. Από τα χτυπήματα στην πλάτη και τα χαμόγελα και τα στρογγυλέματα των γονιών ή όταν ο άλλος, εν πάση περιπτώσει, είναι και λίγο απότομος, είναι και λίγο οξύθυμος, είναι και λίγο. Εγώ θα το βάζα αλλιώτικα. Ναι. Αλλά είναι αυθεντικό. Πώς τον θέλεις τον πολιτικό. Ναι. Πώς τον θέλεις τον πολιτικό. Να είναι πολιτικός άνθρωπος ο οποίος θα σκέφτεται το συμφέρον των πολλών και όχι των ελαχίστων. Ή θα είναι πολιτικός ο οποίος θα παίρνει αγκαλιά μια ομάδα ανθρώπων από τους οποίους κινδυνεύει και θα φροντίζει να τα έχει μονίμως καλά και θα γράφει τα παλαιότερα των υποδημάτων τους πολίτες. Και αυτό. Γιατί αυτή είναι η κακή πολιτική έτσι, για μένα. Έτσι. Αλλά λέω τώρα μιλάω για το φαίνεσθε. Δηλαδή βλέπεις τους ανθρώπους, καταλαβαίνω, το βλέπω και εγώ αυτή τον καιρό που για πρώτη φορά βγαίνω στον δρόμο έξω και μιλάω με τον κόσμο ότι τους αρέσει τελικά το χάιδεμα των αυτιών. Υπάρχει. Τους αρέσει. Τους αρέσει. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια μάθαμε και λοιπόν, γίναμε έναν τύπο. Ως φιωκάμπτες έχουμε λοιπόν, γίνει. Εμένα ζούμε δεν, με το όνειρο ναι, το παιδί μας να το διορίσουμε κάπου. Εμένα δεν μου αρέσει. Εσένα και εγώ θα έλεγα στους. Γι' αυτό είσαι και αντισυστημική. Στους φίλους που μας παρακολουθούν και με παρακολουθούν και τόσα χρόνια, εγώ θα τους έλεγα ότι θα πρέπει να αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς με ανθρώπους οι οποίοι είναι εξωστρεφείς και αυθεντικοί. Ακόμα και αν δεν τους αρέσει η συμπεριφορά τους. Σωστό. Όπως εγώ που μου ερωτήσατε νωρίτερα, λες αυτά που λες για τους Τσιγκάνους, λες αυτά. Δεν αρέσει. Δεν με ενδιαφέρει, αυτή είμαι. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Ακριβώς. Έτσι, τουλάχιστον ξέρουν οι άνθρωποι με ποιον έχουμε να κάνουμε. Το ίδιο για τον Κίριτσι, το ίδιο για τον Καϊσερλή, το ίδιο για τον Χατζημάρκο, για τον Μαχαιρίδη, για τον Κουσουρνά, για τον Χατζηδιάκο, για οποιονδήποτε προκύψει. Λοιπόν. Το άλλο που θέλω να πω, δίνοντας, θέλετε έτσι και το στίγμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, σε ποιο επίπεδο κατά την άποψή μου. Παίζεται, κρίνεται. Ορμόμενοι από τον κύριο Θανάτση νωρίτερα που είπε ότι ζούμε σε κατάσταση κρίσης και αυτή η κρίση έχει φέρει αυτά που έχει φέρει και δεν μας αφήνει να χαρούμε. Λοιπόν, δεν ζούμε την κρίση. Ζούμε τις επιπτώσεις διαχείρισης της κρίσης, κύριε Λουίζο. Έτσι δεν είναι. Αυτά που περνάμε τα 4 χρόνια δεν είναι η κρίση. Είναι επιπτώσεις των πολιτικών με τον τρόπο με τον οποίο πήγαν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Ό,τι περνάμε δεν είναι της παρούσης και δεν είναι του χρόνου να τα πούμε, αλλά αν τα βάλουμε κάτω θα δούμε. Την κρίση, ότι δείξτε με παρακαλώ, την κρίση την έκαναν από τόση τόση. Έτσι, έτσι. Ζούμε, βιώνουμε στο πετσί μας τις επιπτώσεις ανικανότητας διαχείρισης της κρίσης. Ανικανότητα, απροθυμία, συνωμοσίας και βορείας, σκοπιμότητα, δεν το εξετάζω αυτή τη στιγμή. Το βέβαιο είναι όμως ότι έχουμε μία γενιά πολιτικών η οποία απέρχεται εκ των πραγμάτων. Χρονικά απέρχεται, δεν είναι αιχμή αυτό το πράγμα όταν έχεις 30 χρόνια στο πολιτικό προσκήνιο. Και αυτή η γενιά εκφράζει και μια άλλη αντίληψη εξουσίας, μια άλλη νοοτροπία εξουσίας, άλλες εποχές που ήταν άλλα τα προβλήματα και αλλιώς δομημένη η Ελλάδα. Έτσι. Σήμερα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται άλλο μοντέλο διοίκησης, άλλο μοντέλο διαχείρισης, άρα άλλο μοντέλο πολιτικών που να μπορεί να απαντήσει σε αυτήν εδώ την ιστορία την οποία βρισκόμαστε σήμερα. Με συγκεκριμένους τρόπους. Ένας από τους λόγους, φαντάζομαι, που αποφάσισες να κάνεις αυτό είναι αυτό. Το βασικό, η πεμπτουσία. Η πεμπτουσία. Σήμερα λοιπόν, βιώνουμε μια κατάσταση. Τώρα θα σε πάω στην Πάτμο να δεις τα χάλια τώρα. Να δεις τώρα τι ευχάριστες ειδήσεις έχουμε. Έλα, Νίκο Μελιάνε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κλεάνδη, καλησπέρα και στη Ρένα με τις ολόθερμες ευχές για καλή επιτυχία που είμαστε σίγουροι θα την έχει. Ευχαριστώ. Μιλάς τέτοια, δεν είμαι σίγουρο τίποτα.
Κλεάνθη, θα πούμε μετά την επιδρομή των βοθρολιμάτων στο λιμάνι. Ναι. Έχουμε επιδρομή βοθρολιμάτων σε σπίτια κατοίκων. Τι είναι αυτά που βλέπουμε? Αυτά που βλέπουμε είναι τα βοθρολίματα από το σπάσιμο ενός καταθλιπτικού αγωγού που μπήκανε στα σπίτια των κατοίκων. Νέοι λοιπόν μπελάδες για τη Δημοτική Αρχή, δύο μήνες πριν τις εκλογές, με το ξαφνικό, που δεν ήταν ξαφνικό πρόβλημα, που ενεφανίστηκε στον ευαίσθητο τομέα της αποχέτευσης και που πιθανόν να εγκυμονεί κινδύνους για δημόσια υγεία και οικονομία. Μ' αρέσουν τα βοθρολίματα αυτά που βλέπω, που κάνουν και αντανάκλαση. Καθρεπτίζουν, έτσι. Κατάλληλο τοπίο από ό,τι βλέπεις. Ναι. Πριν λοιπόν από μερικές μέρες γίναμε μάρτυρες ενός δυσάρεστου γεγονότος, παρουσία μάλιστα και του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Σημαντήρη στο σπίτι του Γρυλάκη Μπενέτου και της Πετρούλας Μπενή, που λόγω της, του πεπαλαιωμένου αποχαιρευτικού αγωγού ήδη... Αυτά είναι λίμματα. Ναι. Α, γι' αυτό βγαίνει πρασινάδα, ε. Βέβαια. Πρώτη τάξη λίπασμα. Ναι. Ήδη γίνονται προσπάθειες και από ό,τι πληροφορούμαστε έχει ενταχθεί η κατασκευή του νέου. Πού πατάει αγωγούς ο άνθρωπος τώρα, μέσα στα λίμματα πατάει? 18, ναι βέβαια, και τα παιδάκια κλπ. 18,5 χιλιόμετρων. Έξω λοιπόν από την οικία των παραπάνω, και ενώ ο Δήμος Προμηνών είχε προβεί σε διάνοιξη αποκατάστασης των φραγμένων τμήματων του αγωγού, παρουσιάστηκε πρόβλημα, και ενώ οι αντλίες από σκάλα έστειλαν τα λίμματα στην περιοχή που προωθούνται στον υποτιθέμενο Θεός να τον κάνει βιολογικό καθαρισμό, μετά από συνεχείς σπασίματα του αγωγού τα λίμματα μπήκανε σε χωράφια, σε σπίτια, σε πηγάδια και καταστήματα με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, με μολύνσεις και ασθένειες. Ειδικά για την οικία των παραπάνω είχε πλημμυρίσει. Ο εξωτερικός χώρος, από ό,τι είδαμε, είχε γεμίσει το πηγάδι από το οποίο έπαιρνα νερό για πλύσιμο. Σε ποια περιοχή είπες ότι είναι εδώ? Στην κεντρική πλατεία της λίγο έξω από την κεντρική πλατεία της Χάλας, προς περιοχή Χοχλακά. Εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει, λοιπόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πλήνονταν οι άνθρωποι χωρίς. Και τώρα τι γίνεται, Νίκο, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα? Θα τα πούμε τώρα. Κραυγή αγανάκτηση λοιπόν μπροστά στην κάμερα θα δούμε από την ίδια την Πετρούλα Μπενή. Α, έχουμε και ρεπορτάζ. Έχουμε. Α, μάλιστα. Παρουσία του μικρού ανιψιού της και προσπάθεια δικαιολόγησης του αρμόδιου αντιδημάρχου, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε πως είχαν γίνει λάθη από την αρχή στο δίκτυο πριν από 50 χρόνια, με λάθος σύνδεση στον καταθλιπτικό αγωγό. Υπάρχουν διαρροές και δημιουργούν προβλήματα, ενώ δεσμεύθηκε ότι σύντομα θα αποκατασταθεί. Να σημειωθεί, Κλεάνθη, ότι και άλλα σπίτια πλημμύρισαν, ενώ από τις διαρροές των βοθρολιμάτων αυτά δεν φεύγουν από τον κεντρικό αγωγό, αλλά σπάζει η πίεση το οδόστρωμα και βγαίνουν μέσω μικρών πηδάκων από το κέντρο σχεδόν του οδοστρώματος. Μέχρι σήμερα δεν πήγε κάποιος, παρόλο που δεσμεύθηκε ότι θα πήγαινε ο Δήμος παρά την ον-κάμερα δέσμευση. Κάνουν οι άνθρωποι δουλειά από μόνοι τους για να αποστραγγίζουν τον χώρο και να χλωριώσουν ό,τι μπορούν. Κίνδυνος να μην είναι ορατό το πρόβλημα, να υπάρχουν διαρροές και να μολύνονται οι κάτοικοι. Από ό,τι μας είπε κάποιος δημοτικός σύμβουλος, λύση υπάρχει, αλλά δεν συμβουλεύονται τους ειδικούς. Χρειάζεται επίσης έλεγχος των οικειών και των πηγαδιών ιδιοκτησιών κατοίκων που βρίσκονται στην Αθήνα. Και πριν ακούσουμε τις δηλώσεις, Κλεάνθη, να πούμε ότι το πηγάδι αυτό στο οποίο μπήκαν τα βοθρολίματα μετά το νέο νομοσχέδιο που πρέπει να δηλωθεί, ως τι θα δηλωθεί, ως πηγάδι ή ως βοθρολιματικό συλλέκτης των δημοτικών λιμάτων? Καλά δεν πέσε. Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε την πανωκάμερα. Μισό. Θα το αφήσουμε για το τέλος αυτό. Θα ακούσουμε πρώτα τη Ρένα να μας κάνει επίλογο. Να μας κάνει επίλογο, γιατί σήμερα καλεσμένη. Δεν κάνει εκπομπή. Ναι, το ξέρω. Την έχω βάλει εδώ πέρα που κάθονται καλεσμένοι. Έτσι. Εδώ καθόταν λίγο πριν ο κύριος Μαχαιρίδης. Μετά καθόταν ο κύριος Χατζημάρκος. Μετά καθόταν οι υποψήφοι δήμαρχοι. Ο κύριος Καρίκης, ο κύριος Χατζηφθημίου. Αύριο θα είναι ο κύριος Χατζηδιάκος. Εδώ λοιπόν είναι η Ρένα μας τώρα. Λοιπόν, οποία εδώ μου τιμή με όλο αυτό το. Αυτή τη βεντάλια που ανοίξατε τώρα. Γιατί αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά τώρα. Εδώ τώρα είναι. Ο Δήμαρχος τι λέει γι' αυτό εδώ, Νίκο? Ο Δήμαρχος, με τον οποίο επικοινωνήσαμε το Σάββατο συγκεκριμένα, γιατί τότε έγινε το ρεπορτάζ, μας είπε ότι επειδή ήταν Σαββατοκύριακο και δεν δούλευαν οι υπάλληλοι, θα έστελνε τους εργάτες τη Δευτέρα. Πέρασε Δευτέρα, πέρασε Τρίτη, πέρασε Τετάρτη, μέχρι στιγμής φωνή βοώντας εν τη έρημο. Μάλιστα. Ρένα, λοιπόν, πριν δούμε τις δηλώσεις, θα ήθελα να κάνουμε ένα επίλογο. Έτσι. Τι θα ρωτούσες εμένα αν ήμουν εγώ στη θέση σου ως επίλογο? Τι θα ρωτούσα? Ναι. Αν ήμουν εγώ στη θέση. Ναι. Ποιες είναι το στίγμα, πώς το φαντάζεστε αυτό που πάτε να κάνετε? Βάλε κάτι πιο δύσκολο. Βάλε κάτι πιο δύσκολο. Δεν ξέρω, δεν με πιάνεις τώρα εξαπίνεις. Δεν ξέρω. Ωραία, κάνε ένα επίλογο εσύ όπως τον θέλεις λοιπόν.
Εντάξει, θα το συνδέσω. Θεωρούσα ότι ο επίλογος μου ήταν το προηγούμενο για την διαφορετική αντίληψη και το μοντέλο εξουσίας. Χρειάζεται, για την, κατά την άποψή μου. Δώστε και τον Νίκο, και ο Νίκος πρώην δήμαρχος ήταν. Ναι. Να το βλέπουμε έτσι. Έτσι επιβάλλεται. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχουν αλλάξει τα ζητούμενα, έχουν αλλάξει τα προβλήματα λόγω και της ατυχούς διαχείρισης οικονομικής κρίσης. Και όταν μιλάς για μια περιοχή η οποία μπορεί να σταθεί. Αυτό είναι κοινότυπο που λέω τώρα, είναι κλισέ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορώ να το αποφύγω δηλαδή ό,τι και να κάνω. Ναι. Ότι, θα μπορούσαμε να είμαστε και ανεξάρτητο κράτος μόνοι μας και να επιβιώνουμε μια χαρά. Αυτό τι σημαίνει. Καλό μου ακούγεται αυτό. Ε. Καλό ακούγεται. Μ' αρέσει. Νίκο, λοιπόν, τι θα έλεγες εσύ γι' αυτό. Ανεξάρτητο λοιπόν, κράτος. Ανεξάρτητο κράτος θα το δεκάνεις από μόνα τους. Το λέω με την έννοια της αυτάρκειας που θα μπορούσαν να έχουν, εάν κάποιος όμως την αναζητήσει αυτή την αυτάρκεια και την αξιοποιήσει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δίνει όλο. Πολύ περισσότερα πάντως εδώ δεν κάνεις από ό,τι παίρνει. Πάρα πολύ. Εντάξει, ακριβώς. Αλλά αν το αναζητήσεις λοιπόν αυτό το πράγμα, αν στο έπακρο αξιοποιήσεις αυτό που είναι αυτός εδώ ο τόπος, σε όλα τα επίπεδα του, γιατί εγώ μέχρι τώρα έχω βαρεθεί και ακριβώς επειδή βαρέθηκα να τα ακούω, λέω ας πάω ρε παιδιά, μήπως μπορέσω από μέσα να τα σπρώξω. Έχω βαρεθεί να ακούω για τη βαριά βιομηχανία, έχω βαρεθεί να ακούω για το φοβερό και τρομερό πρωτογενή τομέα, έχω βαρεθεί να ακούω τέλος πάντων για τις δυνατότητες που έχει αυτή εδώ η περιοχή, η ναυαρχίδα, ή έτσι αλλιώς παραλλιώς. Και φτάνει σε μια κατάσταση σήμερα που εκτός από αυτά διαπιστώνεις, γιατί το λένε οι ίδιοι οι οποίοι διαχειρίζονται αυτά τα χρόνια την τύχη αυτού του τόπου, ότι τώρα πρέπει να κάνουμε σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα. Ελέγχθη πριν από τρεις μήνες αυτό. Και το ερώτημα το δικό μου είναι: τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξη και ένα ΕΣΠΑ, και ακόμα δεν έχουμε αποκτήσει σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα. Ενδεικτικά το αναφέρω ως παράδειγμα. Ο κύριος Κρεμαστινός προχθές. Ρένα, ο τόπος θέλει μεγάλα έργα. Σήμερα μου λέτε, κύριε καθηγητά, ότι θέλει. Βεβαίως, συμφωνούμε. Μετά, ότι σήμερα ακόμα μου λέτε ότι τώρα τα θέλει. Δηλαδή, τι κάναμε τόσο καιρό. Έτσι. Και τώρα μπροστά σε όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν και τα καινούργια ζητήματα. Το ότι πρέπει να στηρίξεις μια κοινωνία η οποία δεν είναι μόνο η βιτρίνα της. Πρέπει να δώσεις και να ασκήσεις και ουσιαστική κοινωνική πολιτική πέρα από το να σου στέλνει το Υπουργείο τα χρήματα, βεβαίως, για τα επιδόματα και εσύ να τα δίνεις στους δικαιούχους, δηλαδή να είσαι ένα ταμείο στην ουσία. Έτσι. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις με την ανεργία. Πρέπει να δεις και μπορείς, σαν περιφέρεια μπορείς. Δεν είσαι Δήμο, σαν περιφέρεια μπορείς να τα αξιοποιήσεις όλα αυτά τα πράγματα. Η υγεία. Σήμερα είχαμε τόσα ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με την υγεία. Μπορείς να διεκδικήσεις. Και τουλάχιστον ένας λόγος για τον οποίο είπα χωρίς πολύ σκέψη τον ναι στον Γιώργο τον Χατζημάρκο είναι γιατί τουλάχιστον έχω καταλάβει ότι μπορεί να χτυπήσει ένα χέρι στο τραπέζι και να διεκδικήσει πέντε πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική διαλληλογραφία. Δεν μπορείς να παρουσιάζεις 20 χρόνων αλληλογραφία για να πείσεις στον κόσμο για ποιο λόγο τα υπουργεία δεν σ' αφήνανε να κάνεις το έργο. Λοιπόν, κάντο αφού έχεις πόρους, έτσι και ας σε βάλουν και στη φυλακή σε τελευταία ανάλυση. Λοιπόν, αρέσει μου. Όλα αυτά και χιλιάδες άλλα που θα μπορούσαμε ήτανε, και νομίζω ότι στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου να τα εξειδικεύσουμε. Βέβαια. Λοιπόν, ο πολιτισμός. Οι άειλες ενέργειες, γιατί τώρα, όλα αυτά. Οι άειλες ενέργειες. Εγώ σε άειλες ενέργειες βάζω και το θέμα της απασχόλησης της ανεργίας και τα αυτά που είναι τεράστιο στην περιοχή μας. Έτσι. Η εποχική ανεργία και όλα αυτά. Δηλαδή, έχεις πολύ μεγάλο πεδίο για να τραβήξεις αυτό το. Να, δεν είναι κάρο, δεν πάει να το πω. Αυτό το αυτή την αυαρχίδα να την τραβήξεις. Θα τα καταφέρει, κύριε Παυλάκη. Αυτό είμαι σίγουρος εγώ. Σίγουρος είμαι. Σίγουρος είσαι. Βέβαια. Κόλακας είσαι κι εσύ. Όχι καθόλου. Δεν μπορώ να διαγράψω ολόκληρη πορεία που έχει κάνει μέσα από τα Ergiana, τις εφημερίδες κλπ. Και τις θέσεις οποίες παίρνει. Γι' αυτό της είπα keep walking ή continue που λέμε, συνέχισε. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Να είστε καλά. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η Ρένα Παυλάκη Διακίδη. Με τα καλά της και με τα κακά της. Τα κακά της είναι καλά για κάποιους άλλους. Τα καλά μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιους άλλους. Ό,τι εν πάση περιπτώσει είναι, ναι. Ομολογουμένως είναι ιδιόρυθμοι. Αλλά όταν λέει κάτι. Αυτό θα γίνει. Βρέμπα να χτυπιέσαι από δίπλα. Και ίσως αυτό είναι που κάνει και τη διαφορά και αυτό είναι που ενόχλησε κάποιους, αγαπητή Ρένα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Νομίζω ότι ηρέμησαν όλοι και τώρα και είμαστε μια χαρά. Εδώ θα είμαστε. Μέχρι τις εκλογές θα τα λέμε.